πώ θα άλλαζε η ζωή σου αν δεν είχε πλέον οποιαδήποτε πρόσβαση σε ένα προσωπικό αυτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα. Πόσο δυσκολότερο θα ήταν το να πα στη δουλειά σου, να πα για ψώνια, να βγει για διασκέδαση. Ένα προσωπικό όχημα είναι ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία τη σύγχρονη ζωή σε κάθε χώρα του κόσμου. Ταυτόχρονα, ένα μηχανοκίνητο όχημα είναι ένα από τα σημαντικά έξοδα τη καθημερινότητα στα περισσότερα νοικοκυριά. Κάθε χιλιόμετρο που διανύουμε εκ των πραγμάτων κοστίζει τόσο σε βενζίνη όσο και στο κόστος συντήρηση. Όμω, η χρήση ιδιωτικών οχημάτων δεν είναι παντού η ίδια. Κάποιε πόλει έχουν αρκετά καλή συγκοινωνία όσον αφορά την κάλυψη και τη συχνότητα δρομολογίων. Άλλε πόλει είναι αρκετά μικρέ σε μέγεθο και είναι ευκολότερο το να πα με τα πόδια από το να οδηγεί και να παρκάρει. Και ναι, όλοι ξέρουμε υγιεί και αρτιμελεί ανθρώπου που απλά αρνούνται να περπατήσουν, οι οποίοι θα πάρουν το αυτοκίνητο ακόμη και για να πάνε δύο στενά πιο κάτω για τσιγάρα. Εξετάζοντα τη συνολική μηχανοκίνητη μετακίνηση, προκύπτουν σημαντικέ διαφορέ από χώρα σε χώρα. Οι διαφορέ αυτέ οφείλονται σε διάφορου παράγοντε, από το σχέδιο πώληση τη συγκοινωνία μέχρι την οτροπία των κατοίκων. Σε αυτό το βίντεο, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία τη Eurostat για την κατανάλωση βενζίνη και λιπαντικών. Θα διαπιστώσουμε τι διαφορέ ανάμεσα στην Ελλάδα, άλλε 32 χώρε τη Ευρώπη εντό ή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία, συνολικά σε 34 χώρε. Όπω πάντα, η σύνδεση για τα στοιχεία θα είναι στην περιγραφή. Πριν προχωρήσουμε στα στοιχεία, α δούμε πρώτα τι σημαίνουν. Αρχικά, τα νούμερα που θα δούμε δεν είναι σε ευρώ. Είναι στη μονάδα Purchasing Power Unit, την οποία χρησιμοποιεί Eurostat, για συντομία PPS. Έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα βίντεο τι είναι το PPS. Όσο πιο απλά γίνεται, είναι ένα τεχνητό νόμισμα σχεδιασμένο για να εξισώνει τις τιμές σε όλες τις χώρες. Αν στην Ελλάδα ένα λίτρο βενζίνης κοστίζει 2 PPS, ένα λίτρο βενζίνη στην Ελβετία θα κοστίζει 2 pps. Το ίδιο και στη Βουλγαρία, 2 pps. Αν θέλει περισσότερε λεπτομέρειε για τον ορισμό και πώ καθορίζει το pps, θα έχω link και γι' αυτό στην περιγραφή. Η χρήση του pps δείχνει καθαρά τα έξοδα όσον αφορά την οδήγηση, παραβλέποντα τη διαφορά στο κόστο των καυσίμων από χώρα σε χώρα. Ειδικά στην Ελλάδα, οι κυβερνήσει έχουν ταράξει τα καύσιμα στη φορολογία, ενδεχομένω αρκετά περισσότερο από ό,τι σε άλλε χώρε τη Ευρώπη. Αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό να κρατήσετε. Με βάση το PPS, οι τιμέ των καυσίμων και των λιμπαντικών είναι οι ίδιε σε όλε τι χώρε. Άρα, αυτό που βλέπουμε είναι σε ποιε χώρε οι κάτοικοι οδηγούν περισσότερο σε τήσια βάση και σε ποιε χώρε οδηγούν λιγότερο. Σε καμία περίπτωση δεν βγαίνει οποιοδήποτε συμπέρασμα για το ποια χώρα έχει ακριβότερη ή φθηνότερη βενζίνη και δίζελ. Αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται καθόλου από τα συγκεκριμένα στατιστικά. Να τονίσουμε πω τα νούμερα εκφράζουν το μέσο ετήσιο κόστο καυσίμων και λιπαντικών ανανοικοκυριό και όχι αναμεμονωμένο άτομο. Η κατανάλωση αφορά επίση μόνο προσωπικά οχήματα, όχι εταιρικά οχήματα. Επίση, έχουν ληφθεί υπόψη μόνο τα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη από μηδενική κατανάλωση όσον αφορά τα καύσιμα και τα λιπαντικά. Νοικοκυριά τα οποία δεν χρησιμοποιούν κανένα μηχανοκίνητο όχημα, δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Σε αυτή την κατηγορία κατανάλωση, η Eurostat συγκεντρώνει στοιχεία περίπου ανά πενταετία. Τα νεότερα στοιχεία που διαθέτει είναι από το 2020 και για ορισμένε χώρε από το 2015. Όπω είδαμε να αναφέρουν, το επόμενο τη αναφορά θα είναι το 2026. Λογικά λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα νέο βίντεο για αυτό το θέμα το 2027 με τα νεότερα στοιχεία. Τέλο, σίγουρα το 2020 δεν ήταν τυπική χρονιά από οποιαδήποτε άποψη και ιδιαίτερα όσον αφορά τι μετακινήσει. Ω εκ τούτου, θα δούμε πρώτα τα στοιχεία για το 2015 και ύστερα θα εξετάσουμε το πώ άλλαξε με την πανδημία. Α δούμε λοιπόν τι ίσχυε για το 2015. Εκείνη τη χρονιά, η χώρα με τα μεγαλύτερα μέσα έξοδο κατανάλωση για βενζίνη και λιπαντικά αν οικοκυριό ήταν η Κύπρο. Και εμένα μου φάνηκε απροσδόκητο. Δεν γνωρίζω σε ποιο ποσοστό αυτό έχει να κάνει με την έλλειψη καλή συγκοινωνία και σε ποιο ποσοστό με την οτροπία των κατοίκων. Αν ζει στην Κύπρο και έχει το μία αδρή ιδέα, γράψε μα στα σχόλια. Αυτέ είναι οι 10 χώρε με τα μεγαλύτερα έξοδα οδήγηση για το 2015. Ορίζοντα την Κύπρο ω το 100%, βγάλαμε τα ποσοστά για κάθε μία από τι επόμενε. Σε απόσταση αναπνοή από την Κύπρο βρίσκεται η Γαλλία, ενώ σύντομα μετά είναι η Σλοβενία. Αρκετά μεγάλη διαφορά βλέπουμε από την τέταρτη θέση και κάτω, με του Ισπανού να οδηγούν μόνο το 83% σχέση με του Κύπριου και να είναι 10 μονάδες κάτω με τη Σλοβενία. Μου κάνει πραγματικά τεράστια εντύπωση που η Ελλάδα απουσιάζει από την πρώτη δεκάδα. Είχα την αίσθηση πω οι Έλληνε είναι ένα λαό στον οποίο αρέσει ιδιαίτερα να οδηγεί. Και α μην κρυβόμαστε, η Ελλάδα δεν έχει και την καλύτερη συγκοινωνία. σω όμω αυτό έχει να κάνει με το γεγονό πω το 2015 ήταν η χρονιά τη αποκορύφωση τη οικονομική κρίση και των μνημονίων στην Ελλάδα. Και πολλοί κόσμο ενδεχομένω να χρησιμοποιούσε περιορισμένο το χυμά του λόγω κόστου. Όπω και να έχει, θα βρούμε την Ελλάδα στι 17 ή το 2015, ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κροατία. Τέλο, αυτέ είναι οι 14 χώρε με τα χαμηλότερα ετήσια έξοδα για βενζίνη και λιπαντικά. Ναι, ναι, ξέρω. Κάποιοι μόνο που θα δει το όνομα Βόρεια Μακεδονία θα βγάλει τα φρού. Θα επαναλάβω πω δεν το χρησιμοποιώ επειδή μου αρέσει, αλλά επειδή αυτό είναι το επίσημο όνομα τη χώρα σε διεθνέ επίπεδο. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτό το τελευταίο κομμάτι είναι το πόσο χαμηλά βρίσκεται η Γερμανία. Εκτό του ότι έχει με διαφορά τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία τη Ευρώπη, πολλοί Γερμανοί έχουν πραγματικό πάθο με τα αυτοκίνητα. Γνωρίζω προσωπικά ένα ζευγάρι εδώ στη Γερμανία. Γονεί στον παιδικό σταθμό που πηγαίνει ο γιο μου. Δύο μόνο ενήλικε έχουν τέσσερα αυτοκίνητα, δύο Mercedes και δύο Porsche. Λογικά δεν είναι ο κανόνα, αλλά δεν πιστεύω πω είναι κάποια σπάνια εξαίρεση. Και ναι, το να βλέπει τη μία από τι πόρε αυτή τη οικογένεια με παιδικό καθισματάκι για ένα δίχρονο παιδί είναι ένα από τα πιο γελία πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Για την Ολλανδία το καταλαβαίνω. Από όσο ξέρω, είναι ιδιαίτερα δημοφιλέ μέσω μετακίνηση στο ποδήλατο. Που φυσικά βοηθάει το ότι η χώρα είναι τόσο επίπεδη. Τέλο, η χώρα στην οποία οδηγούν το λιγότερο σε τήσια βάση είναι το μερικό αναγνωρισμένο κοσυφοπαίδιο. Οδηγούν λιγότερο από το 1 τρίτο από ό,τι στην Κύπρο. Επίση, εξαιρετικά χαμηλά βρίσκεται η γειτονική Βουλγαρία. Δεν μου φαίνεται τυχαίο ότι αυτέ είναι δύο από τι φτωχότερε χώρε τη Ευρώπη. Αν χρησιμοποιεί σε περιορισμένο βαθμό το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα σου και εξοικονομεί με αυτό χρόνο χρήματα που θα πήγαινε σε βενζίνε, ίσω θέλει να επενδύσει. Ο ευκολότερο τρόπο για να επενδύσει στα μεγαλύτερα αμερικανικά, ευρωπαϊκά και ασιατικά χρηματιστήρια είναι με ένα δωρεάν λογαριασμό στη Αν πάλι προτιμά να γνωρίσει τα χρηματιστήρια και την αστάθειά του, αξίζει να ρίξει μια ματιά στο λογαριασμό D προσφέρει επιτόκιο 2,5% για καταθέσει ευρώ και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μα. Πλέον, ο νέο λογαριασμό D έχει και επιλογέ για προθεσμικέ καταθέσει. 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο. Μέχρι 4,2% για ευρώ και 6,12% για δολάρια. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή τρέχει μία περιορισμένη προσφορά για νέα μέλη που γράφτηκαν μετά τις 20 Αυγούστου. Με αυτή μπορείς να κερδίσει μέχρι και 20 μετοχές, αξίας μέχρι και 600 δολαρίων καθεμία. Για δώρο 3 μετοχές. κάνε κατάθεση άνω των 5.000 ευρώ με τον κωδικό September 5. Για δώρο 10 μετοχές. κάνε κατάθεση άνω των 20.000 ευρώ με τους κωδικούς Σεπτέμβριο 5 και September 20. Για δώρο 20 μετοχές. κάνε κατάθεση άνω των 50.000 ευρώ με τους κωδικούς Σεπτέμβριο 5, Σεπτέμπερ 20 και September 50. Θυμίζω πω οι κωδικοί αυτοί θα λειτουργήσουν μόνο σε νέα μέλη που έκαναν την εγγραφή του στι 20 Αυγούστου του 2023 και μετά. Η προσφορά ισχύει μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου. Α δούμε τώρα τι διαφορέ έφερε η πανδημία στην κατανάλωση καυσίμου και λιπαντικών για προσωπικά οχήματα. Επειδή και η Eurostat δεν έχει στατιστικά για όλε τι χώρε του 2020, θα αναφέρουμε μόνο εκείνε για τι οποίε έχει. Ο συνολικό αριθμό πέφτει στι 24. Αυτέ είναι οι 12 χώρε που οδηγούσαν περισσότερο το 2020. Κύπρο, Γαλλία και Σλοβενία παραμένουν στην πρώτη τριάδα, αμετακίνητες. Από αυτέ τι τρει χώρε, η Γαλλία έχει τη μικρότερη μείωση στην οδήγηση, 2,39%. Το παράδοξο είναι στην Κροατία, που σε σύγκριση με το 2015, η οδήγηση το 2020 αυξήθηκε κατά 1,17%. Είναι η μοναδική χώρα σε αυτή τη δεκάδα που είχε αύξηση τη οδήγηση μέσα στην πανδημία. Τη μεγαλύτερη μείωση την είχε η Ισπανία, με 18,98%. Την Ελλάδα θα τη βρούμε στην δεύτερη δεκάδα, κάτω από τη Γερμανία, με μείωση πολύ κοντά σε αυτήν τη Ισπανία. Τελευταίο στην κατάταξη και με αρκετά σημαντική μείωση είναι το Μαυροβούνιο. Οδηγούν λιγότερο από το 40% σύμφωνα με την Κύπρο, και η οδήγησή του έχει μειωθεί σχεδόν 23% 20 το 2020 σε σχέση με το 2015. Μακράν τη μεγαλύτερη αύξηση από όλε τι χώρε είχε η Βουλγαρία, που μέσα στην πανδημία βρέθηκε να οδηγεί σχεδόν 11% περισσότερο. Αντίστοιχα, τη μεγαλύτερη μείωση από όλε τι χώρε είχε η Σλοβακία, με σχεδόν 27,5%, και δίπλα τη η Δανία, με κάτι παραπάνω από 26%. Με τα νούμερα που έχουμε στη διάθεσή μα, δεν γνωρίζουμε αν στι χώρε που βλέπουμε αύξηση υπήρξε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση το διάστημα 2015-2019. Και απλά η μείωση λόγω τη πανδημία δεν έφερε την οδήγηση κάτω από τα επίπεδα του 2015. Υπάρχουν επίση κάποιε άλλε πιθανότητε μπορεί σε αυτέ τι χώρε να υπήρχαν πιο χαλαρά μέτρα κατά τη πανδημία. Μπορεί να υπήρχαν περιορισμένε επιλογέ τηλεργασία ή υποστήριξη από την κυβέρνηση. Και ο κόσμο να αναγκαζόταν να πάει στι δουλειέ του. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα νούμερα που έχουμε. Με βάση τα στοιχεία τη Eurostat. Εσά, ποια είναι η άποψή σα. Θεωρείτε πω οι Έλληνε θα ήταν πιο λογικό να οδηγούν περισσότερο από τι άλλε χώρε, ή σα φαίνεται λογική η κατάταξη. Έχετε κάποια εξήγηση για το γεγονό πω η Κύπρο βρίσκεται σταθερά στην κορυφή, Πείτε μα σχόλια. Όπω και να έχει, αυτό το φθινόπωρο, μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τι καταθέσει σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό Ditch 24. Μπορεί να κάνει τη δωρεάν εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Και ακόμα καλύτερα, θα έχει ένα μοναδικό έξτρα μπόνου αν κάνει την εγγραφή σου από το link μα στην περιγραφή. Αριστερά θα βρει το βίντεο για το πώ υπολογίσαμε το ποσοστό τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, καθώ και το μέσο εισόδημα μαζί με τα μαύρα. Δε επίση πώ συγκρίνονται τα επίσημα δηλωμένα εισοδήματα τη Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαι ο Σίο τη Χρονιά και θα τα πούμε μέσα.